τι πραγματικά συμβαίνει και πώς θα πρέπει να λειτουργούν νοσοκομεία και ΕΚΑΒ. Θα συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Ρέτζιου Αφροδίτη, είναι πρόεδρος εκτελεστικής γραμματείας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Χαίρετε, κυρία Ρέτζιου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, ιδιαίτερες ημέρες όπου οι αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το χώρο σας διαδέχονται η μία την άλλη με πολύ γρήγορο ρυθμό, θα έλεγα. Και δυστυχώς όλοι νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια που λογικό είναι να νιώθει κάποιος όταν μαθαίνει ότι υπάρχει κόσμος που πεθαίνει γιατί ένα ασθενοφόρο δεν έχει φτάσει στην ώρα του ή γιατί υπάρχουν κρεβάτια στη ΜΕΘ που δεν υπάρχει το προσωπικό να τα λειτουργήσει ή γιατί υπάρχει έλλειψη γιατρών στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας ή γιατί τελικά βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι είμαστε στο έλεος του Θεού. Έτσι νιώθω τουλάχιστον εγώ και αν υπερβάλλω να με διαψεύσετε. Όχι, καθόλου υπερβολή. Τα όσα λέτε αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα που επικρατεί στο παραλιασμένο κυριολεκτικά δημόσιο σύστημα υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με τις ευθύνες, τις εγκληματικές ευθύνες να βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και αυτούς που διεκδικούν τώρα την ψήφο μας και που λένε ότι έχουμε ανάγκη από σταθερή κυβέρνηση, αλλά το μόνο που μας υπόσχονται είναι αυτή η αβεβαιότητα που λέτε και η ανασφάλεια που νιώθουμε καθημερινά, γιατί παίζουν τη ζωή μας κοροναγράμματα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι για μας δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση αυτά τα περιστατικά που βλέπουν τώρα το φως της δημοσιότητας και μάλιστα σε τουριστικούς παραδείσους, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο το σημερινό περιστατικό στη Χαλκιδική, δεν είναι μόνο το περιστατικό στην ΚΟ, είναι, γιατί το ξεχνάμε, τα ξεχνάμε, είναι και το περιστατικό στη Ρόδο. Μέσα σε 15 μέρες θρυνούμε πάνω από 5 συνανθρώπους μας. Και το γιατί πρέπει η αγανάκτηση και η οργή να μην μας εμποδίσει να το δούμε. Κυρία Ρέτζιου, το γιατί. Ένα ασθενοφόρο έχουν εδώ. Και το μέγεθος του προβλήματος, ξέρετε πώς θα το καταλάβουμε. Αν βάλουμε στη θέση της μάνας, του πατέρα, του θείου, του σύζυγου, της σύζυγου, δεν ξέρω πιανού, που είχε χάσει έναν δικό του άνθρωπο, διότι ζήτησε βοήθεια από το κράτος και δεν ήρθε ποτέ. Ακριβώς αυτό. Εμείς αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ή ήρθε όταν πολύ αργά πλέον. Από ένα ασθενοφόρο έχουν 12 νησιά και μόλις 49 στην Αττική, όταν απαιτούνται 120. Θέλω να σας πω ένα μόνο στοιχείο. Από τα πολλά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, για να καταλάβετε γιατί όταν λέμε για προδιαγεγραμμένο έγκλημα, έτσι είναι. Θέλω να σας πω ότι η αναμονή για ανακοπή καρδιάς είναι τη στιγμή που μιλάμε 24 λεπτά. Κάθε λεπτό καθυστέρηση μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης κατά 10%. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Να διακόψω λίγο να πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση. Δεν χρειάζεται πανικός, έτσι. Θα μάθουμε τώρα σε λίγο. Οι καλοί συνάδελφοι θα μας ενημερώσουν για το επίκεντρο της σεισμικής αυτής δόνησης. Εντάξει, πέρασε, δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Το καταλάβαμε όλοι εδώ τουλάχιστον στο ραδιοθάλαμο του 99 Αλφα Ρέντιο. Θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη σεισμική αυτή δόνηση. Κυρία Ρέτζιου, συγγνώμη. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι κάθε λεπτό που περνάει όταν πρόκειται για καρδιακή ανακοπή μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης κατά 10%. Το ποσοστό επιβίωσης στα περιστατικά των καρδιακών ανακοπών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι 4 έως 6%. Η καθυστέρηση, η ανταπόκριση δηλαδή, σε επίπεδο προνοσοκομιακό του ΕΚΑΒ, είναι 24 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί άδικα. Πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί άδικα γιατί, όπως
απροκάλυπτα είπε ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, με αφορμή το θάνατο της 63χρονης στην ΚΟ, ούτε λίγο ούτε πολύ είναι, μας είπε ότι είναι πεταμένα λεφτά οι αναγκαίες δομές για να μην πεθαίνει ο κόσμος στις καρότσες. Δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε μία δομή για όλο το χρόνο, αφού έχουμε αυξημένο κόσμο μόνο κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν στους λεγόμενους τουριστικούς παραδείσους. Και εμείς αναρωτιόμαστε και λέμε, στην Αττική, που έχουμε 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό, γιατί με ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν γίνει, όχι μόνο δεν έχει αναπληρωθεί το προσωπικό που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδοτήσεων, λόγω αποχωρήσεων κτλ., αλλά μέσα σε μία διετία έχουν γίνει μόλις 46 προσλήψεις διασωστών και την ίδια στιγμή έχουν αποχωρήσει 250. Και στα κοστολογημένα προγράμματά τους μιλάνε για στοχευμένες προσλήψεις 10.000 σε βάθος τετραετίας. Για να μας πούνε δηλαδή, όταν έχουν αποχωρήσει από το δημόσιο σύστημα υγείας μόνο στην τελευταία διετία, μόνιμη υγειονομική. Και όπως διαβάζω, κυρία Αρέτζιου, κάποιοι αναγκάζονται να χτυπήσουν την πόρτα ενός ιδιωτικού θεραπευτηρίου. Έτσι, ή να καλέσουν ακόμα και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο, όπως διαβάζω εδώ. Έτσι, γιατί το κράτος, όπως μας λέτε, αρνείται να επενδύσει στην υγεία. Μα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται. Θέλετε να σας πω, δεν θα σας πω την εταιρεία, θα σας το διαβάσω όμως. Πριν μου πείτε να σας πω ότι ο σεισμός είχε ένταση 4,8 ρίχτερ στην Αταλάντη, αισθητός στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Για οτιδήποτε νεότερο, οι καλοί συνάδελφοι θα μας ενημερώσουν. Συγγνώμη, κυρία Ρέτζιου. Ναι. Έλεγα λοιπόν, με μια απλή αναζήτηση, με ένα απλό γκουγκλάρισμα, να το πω έτσι, θα σας διαβάσω, δεν θα σας πω την εταιρεία. Λέει, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα των διακομιδών. Σας λέω χαρακτηριστικά πώς διαφημίζουν την πραμάτια τους. Αν αναζητάς ιδιωτικό ασθενοφόρο σε λογικές τιμές, το οποίο όμως να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα στις ανάγκες διακομιδής, τότε είμαστε η λύση στο πρόβλημά σας. Τα ιδιωτικά ασθενοφόρα μας καλύπτουν όλη την περιφέρεια της Αττικής. Αν αναζητάς ιδιωτικό ασθενοφόρο στις καλύτερες τιμές, είμαστε εδώ να σε εξυπηρετήσουμε και παρέχουμε εκπτώσεις σε επαναλαμβανόμενους πελάτες. Βέβαια, τώρα στη δύσκολη στιγμή που θα δεις τον άνθρωπό σου δίπλα να παθαίνει εγκεφαλικό, έμφραγμα ή δεν ξέρω εγώ τι, να χάνει τις αισθήσεις του, δεν θα πας να βρεις. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται να κάνεις, θα καλέσεις το 166. Αυτό θα κάνεις. Το ερώτημα, ξέρετε. Έτσι, με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθεί άμεσα. Ούτε, με τον κοσμάκι, με τον κόσμο, δεν το λέω υποτιμητικά. Με τους εργαζόμενους, με τους άνεργους που τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες ο μισθός τους, που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα βασικά. Αν δεν έχουν χρήματα για να εξασφαλίσουν ασθενοφόρο σε λογικές τιμές ή σε καλύτερες τιμές, τι θα απογίνεται? Θα το δεχτούμε αυτό? Πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα ότι όσο η υγεία είναι εμπόρευμα, γιατί αυτό το γιατί που μας βασνίζει όλους μας, πρέπει να πάρει απάντηση και η αγανάκτηση και η οργή να γίνει, πώς να το πω, ταυτόχρονα με ψυχρή λογική, να βάλουμε στο στόχαστρο αυτούς που πραγματικά. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε χρόνια, κυρία Ρέτζιου, και ακούμε τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της διαχείρισης του προβλήματος, να λένε ότι κάνουν προσλήψεις, ναι, το ξέρουμε, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, και καλύτερα δεν γίνονται. Όχι, μισό λεπτό. Δεν γίνονται. Προσλήψεις δεν γίνονται. Δεν ξέρω, μπορεί να μην γίνονται. Είναι για τα μάτια του κόσμου. Ναι, το θέμα ακόμα είναι να βελτιωθούν. Μπορεί να μην χρειάζεται να γίνουν. Μπορεί να βάλουν ρομπότ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Με ενδιαφέρει όμως να μπορεί ο άλλος να νιώθει ασφάλεια και όταν χρειαστεί τη δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας, να είναι εκεί δίπλα του. Να νιώσει ασφάλεια ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν τον 21ο αιώνα όλες οι προϋποθέσεις για να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς. Η 19χρονη που έφυγε είναι ένα ζήτημα, δεν είναι μόνο το ζήτημα της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Αν υπήρχε ένα κέντρο υγείας 7 που να λειτουργεί
24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα, 365 μέρες το χρόνο, με όλο το αναγκαίο προσωπικό, με γυναικολόγο. Γιατί εδώ έχουμε το εξή ζήτημα. Παίρνει ο άλλος το ΕΚΑΠ και καλείται να κάνει αυτοδιάγνωση. Μάλιστα. Λέει, κυρία Ρέτζιους, αυτό... Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Το καταγγέλει. Επειδή αυτό έχουμε το θέμα με το σεισμό, κυρία Ρέτζιου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.